Zaraz zastąpię jasno. Σήμερα 4 καινούργια παιδιά στην ομάδα. Πιστεύω στην πορεία να παίξουμε και πιο καλό ποδόσφαιρο. Συγχαρητήρια στα παιδιά, καλή συνέχεια στην Μίκρα. Οι ενισχύσεις θα βοηθήσουν πολύ αυτά τα 4 παιδιά που λέτε. Πιστεύω πως ναι, γιατί εντάξει, παίζανε μια κατηγορία πάνω κάτω. Ομάδα... Έχει ποιότητα η ομάδα και πιο πολλές επιλογές πλέον. Υπάρχει ανταγωνισμός. Πόσο κοντά είναι η ομάδα στον τίτλο πλέον τώρα που τελείωσε ο πρώτος γύρος? Ο τίτλος είναι μακριά, μιλάμε για τίτλο, ο τίτλος είναι μακριά ακόμα. Έχει ακόμα 12 παιχνίδια, έχουμε μέλλον. Πάντως πήρες ένα ισχυρό προβάδισμα νομίζω σήμερα μετά και τα χθεσινά αποτελέσματα. Εντάξει, εμείς βλέπουμε παιχνίδι-παιχνίδι. Μας ευνοούν και τα αποτελέσματα που ο Ηρακλής της έφερε στην Παλία. Σήμερα εμείς κερδίσαμε τη Μίκρα, πήραμε ένα προβάδισμα. Αλλά μας ευνοούν τα αποτελέσματα κατά κάποιο τρόπο, αλλά προσπαθούμε και εμείς για το καλύτερο. Η μεταγραφική ενίσχυση βέβαια δεν είναι δικιά σου δουλειά. Τελείωσε εδώ ή ακόμα κάτι περιμένεις? Ό,τι έρθει, καλώς έρθει, αλλά πιστεύω ότι τελείωσε εδώ. Ευχαριστούμε. Με καλά συνοχή της ομάδας. Ήταν καλύτερος ο Ποσειδώνας? Ήταν ένα παιχνίδι δύσκολο, υπό δύσκολες καιρικές συνθήκες. Εγώ πρέπει να δώσω καταρχήν συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου, διότι κατάθεσαν ψυχή, δώσανε ό,τι καλύτερο είχαν και τους αξίζουν, επαναλαμβάνουν, πολλά συγχαρητήρια. Το μάτς δεν διακρίνεται για μεγάλες δάφνες και για ποιότητα. Παίχτηκε στη δύναμη, παίχτηκε στο πάθος. Ο Ποσειδώνας ήταν τυχερός εκεί, βρέθηκε, έκανε τον γκολ ο Πελαντής ανάμεσα από τρεις δικούς μας παίχτες. Έγινε το 1-0 και από εκεί πέρα κρίθηκε το μάτς. Πιστεύω ότι όποιος έβαζε τον γκολ ίσως να έπαιρνε και το παιχνίδι. Εμείς προσπαθήσαμε να αντιδράσουμε, όμως δεν κάναμε τη μεγάλη φάση, εκτός από το φάουλ που εκτέλεσε ο Βαβαγιός και μπορούσαμε και να ισοφαρίσουμε. Και πιστεύω ότι η συνέχεια για μας θέλω να είναι ανάλογη με του πρώτου γύρου, γιατί πράγματι κάναμε ένα πολύ καλό πρώτο γύρο. Και χωρίς την πανοκρουσίες, χωρίς πολλά λόγια, καταφέραμε και είμαστε μια ομάδα, πιστεύω το είδατε κι εσείς, πολύ ανταγωνιστική. Καλή συνέχεια στον Ποσειδώνα και εύχομαι εμείς να συνεχίσουμε με τον ίδιο ζήλιο και στο δεύτερο γύρο. Ακόμα δεν έχει τελειώσει τίποτα, ακόμα δεν έχει κρυφθεί τίποτα και πιστεύω ότι το πρωτάθλημα έχει πολύ δρόμο. Έχει πάρει όμως κάποιο προβάδισμα ο Ποσειδώνας?
Ποσειδώνας έχει κάποιο προβάδισμα λόγω των μεταγραφών που έκανε. Εκεί πιστεύω ότι θα, αν κρυθεί το πρωτάθλημα, θα κρυθεί λόγω των μεταγραφικών κινήσεων που έκανε ο Ποσειδώνας, που πράγματι ενίσχυσε σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό το ρόστερ του. Πράγμα το οποίο αυτή τη στιγμή υπερθερεί έναντι των άλλων ομάδων και ειδικά έναντι σε εμάς, τη Μικρασιατική. Έχει παίχτες στους οποίους και εμπειροί είναι και τη διαφορά μπορούν να σου κάνουν και μπορούν, αν δέσουν στη συνέχεια, να παρουσιάζουν ένα πολύ καλό σύνολο. Ο αγωνιστικός χώρος σήμερα επηρέασε τις ομάδες? Σίγουρα επηρέασε ο αγωνιστικός χώρος, ήταν δύσκολος ο αγωνιστικός χώρος και το γήπεδο είναι κακό, όπως ξέρετε, ο αγωνιστικός χώρος. Εμείς προσπαθήσαμε να λειτουργήσουμε αμυντικά, προσπαθήσαμε να κλέψουμε μπάλες, προσπαθήσαμε να χτυπήσουμε στην κόντρα. Αλλά πάλι λέω ότι το παιχνίδι κρίθηκε στο ένα γκολ. Δεν μπορώ να πω ότι υπήρχαν σπουδαίες φάσεις. Είχαμε και εμείς ένα δοκάρι, είχε και ο Ποσειδώνας ένα δοκάρι. Δεν είχε το παιχνίδι φάσεις. Το παιχνίδι ήταν δύναμη, πολλά τρεξίματα και τίποτα άλλο. Είσαι έτοιμος και διατεθειμένος για το προπονητικό άλμα παραπάνω, αν κατατεθεί πρόταση? Για το προπονητικό άλμα παραπάνω, πάντα το είμαστε. Το έχει ζήσει βέβαια, έτσι. Το έχει κάνει πολλές φορές. Ναι, πάντα γίνονται αυτά. Εντάξει, αυτό είναι κάτι το οποίο θα φανεί στην πορεία. Του λέω, άφησε και καμιά γυναίκα.